Βεβαίως η μέρα σημαδεύεται από την νέα εμψυχρό δολοφονία του 16χρονου Ρωμά. Μια δολοφονία η οποία αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της κρατικής βίας και των καταστρατικών μηχανισμών απέναντι στους κοινωνικά δυνάμους. Μια αστυνομική βία και αυθαιρεσία οι οποίες πολλαπλασιάζονται στο έδαφος της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Επανέρχεται έτσι με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο η απέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την ανάγκη κατάργησης των διαφόρων ομάδων καταστολής, των ΜΑΤ, της ΔΙΑΣ, της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και άλλων. Και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι η παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Ο κρατικός προϋπολογισμός που συζητάμε και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είτε κρίσης ή ανάπτυξης και με όλες τις εκδοχές διακυβέρνησης αλλά και μείγματος διαχείρισης, επεκτατικής ή περιοριστικής πολιτικής, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Μια αναδιανομή η οποία είναι σε βάρος των πολλών, των λαϊκών στρωμάτων και υπέρ των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων. Ο κρατικός προϋπολογισμός κινείται ανάμεσα στις συμπληγάδες αφενός της εξυπηρέτησης των εκάστοτε αναγκών της καπιταλιστικής οικονομίας και αφετέρου της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτή ακριβώς η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί και την προκρούστια κλίνη η οποία περιορίζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση στις θέσεις των λαϊκών στρωμάτων. Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2023 υπάρχουν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να επιτευχθεί πρωτογενές πλεονάσμα 0,7 του ΑΕΠ, να επιτευχθεί δηλαδή το ματωμένο πρωτογενές πλεονάσμα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δυσβάσταχτο κρατικό χρέος. Ένα κρατικό χρέος το οποίο δημιουργήθηκε για να υπηρετηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου, καθώς και οι εκάστοτε στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης της χώρας μας και το οποίο καλείται να αποπληρώσει ο λαός μας. Για το 2023 προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνθήκες σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης αλλά και υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, με τους επιχειρηματικούς ομίλους να εξακολουθούν να έχουν μονοψήφιο ποσοστό στα συνολικά φορολογικά έσοδα και να παραμένει αναλύωτη η βαθιά αντιλαϊκή αναλογία έμεσον σε σχέση με άμεσους φόρους, μια αναλογία 6:4. Έμεση φορολογία που επιβαρύνει δυσανάλογα όσους έχουν λιγότερο εισόδημα, τόσο περισσότερους φόρους θα πληρώσουν μέσα της έμεσης φορολογίας. Διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις ανεξάρτητα, η αναλογία αυτή κυμαίνονταν από το 5,5 ως το 6,5% στα 10. Αυτό και μόνο φτάνει για να αναδείξει το διαχρονικά αντιλαϊκό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Και δύο ακόμη στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αντιλαϊκότητα του φορολογικού συστήματος. Ότι αυτή η αντιλαϊκότητα δεν αποτελεί προνόμιο απλά και μόνο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δείχτης του βαθμού αντιλαϊκότητας είναι λεγόμενη ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων, δηλαδή η αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Όσο μεγαλύτερη της μονάδας είναι αυτή η αύξηση, τόσο πιο αντιλαϊκός είναι ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος. Και εδώ καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε τα δύο ρεκόρ της τελευταίας 30ετίας. Το 2010 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ο δείχτης ελαστικότητας στα συνολικά φορολογικά έσοδα εκτινάχθηκε στο 4,14%, πολλαπλάσιος της μονάδας, ενώ το 2017 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο δείχτης ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων από την έμεση φορολογία, την πιο άδικη, εκτινάχθηκε στο 4,26%, το οποίο αποτελεί και ρεκόρ 30ετίας. Δεύτερον, η στάση όλων σας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, απέναντι στη φορολόγηση των εφοπλιστών και στη σκανδαλώδη συνταγματικά κατοχυρωμένη φοροασυλία τους. Αρνηθήκατε και τα τρία αυτά κόμματα την κατάργηση του άρθρου του συντάγματος που προστατεύει τη φορολογική ασυλία του μεγάλου κεφαλαίου. Συμφωνήσατε σε μια εθελοντική εισφορά κοροϊδία 60 εκατομμύρια, μόλις το 1 της χιλίης δηλαδή,
του συνόλου των φορολογικών εσόδων για τους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές. Τσακωθήκατε πριν από λίγες μέρες για το ποιος καλύτερα υπηρετεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Και με το ΣΥΡΙΖΑ να καυχάτε για την ανυποχώρητη θέση απέναντι στην απέτηση του Σόιμπλε για φορολόγηση των εφοπλιστών. Για την τιτάνια μάχη που έδωσε τότε και μάλιστα στις αρχές με Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ένα ακόμη γνώρισμα της διπροσωπείας που άλλα λέτε όταν είσαστε αντιπολίτευση και άλλα κάνετε ως κυβέρνηση. Και το κάνετε αυτό για να εξαπατήσετε και να εγκλωβίσετε τον κόσμο. Και τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών φαίνονται. Από το 2014 έως σήμερα αυξήθηκε η χωρητικότητα του ελληνόκτου στόλου κατά 45,8%, ένα ποσοστό παρόμοιο της μείωσης των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων εξαιτίας των τριών μνημονίων που ψηφίσατε από κοινού. Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν παγωμένες, παρά τις αύξησης του θυμαρίθμου, που οδηγεί σε νέες απώλειες του πραγματικού του εισοδήματος. Ενώ πια η σκηνή αύξηση των συντάξεων όχι μόνο δεν καλύπτει, αλλά εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία παραμένουν επίσης καθελωμένες και σε τεράστια αντιστοιχεία από τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βαθαίνει ακόμη περισσότερο ο εμπορευματικός τους χαρακτήρας. Αντίθετα, ο προϋπολογισμός για το 2023 παραμένει γαλαντόμος για την εξυπηρέτηση των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία υπηρετούν τους τυχοδιοκτικούς αμερικανονατοικούς συμπεριελιαστικούς σχεδιασμούς, ενώ είναι ιδιαίτερα γαλαντόμος για την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων και την εξυπηρέτηση των επενδυτικών του σχεδίων. Για αυτούς τους σκοπούς θα διατεθούν το 2023 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 8,3 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 7 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Χρήματα που εκταμιεύονται εφόσον θα υλοποιούνται τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, τα οποία καθορίζονται από το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο και το οποίο συνοδεύει την εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023 συμπερασματικά θα οδηγεί στην περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, γι' αυτό και το ΚΚΕ τον καταψηφίζει. Το κυβερνητικό αφήγημα εστιάζει στις λεγόμενες επιτυχίες της κυβέρνησης όσον αφορά την οικονομική της πολιτική. Για παράδειγμα, στον υψηλό ρυθμό, όπως λέει, προσέλκυση των επενδύσεων. Και έτσι είναι. Ποιος όμως κερδίζει από αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς προσέλκυσης επενδύσεων? Οι επενδυτές κερδίζουν επιδιώκοντας να έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά κέρδους. Μια προσέλκυση επενδύσεων η οποία όμως ταυτόχρονα συμβαδίζει με τη θυσία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και των αναγκών του λαού στο βωμό του κέρδους. Γιατί ευνοϊκό περιβάλλον για τους επενδυτές σημαίνει μια συνεχή αλληλουχία αντεργατικών νόμων για φτηνή και αναλώσιμη εργατική δύναμη από τον νόμο Βρούτσι στον νόμο Αχτσιόγλου και με αποκορύφωμα το αντεργατικό τερατούργημα του Χατζηδάκη. Προϋποθέτει σκανδαλώδη κίνητρα επενδυτικά και φορολογικά για τους επενδυτές. Υποταγή της χωροταξίας και της πολυδομίας στις ανάγκες τους και της οργάνωσης του χώρου. Απαλλαγή από τα όποια εμπόδια προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση επίσης πανηγυρίζει ή το θεωρεί θετικό. Τον υψηλό ρυθμό μεγένθησης του ΑΕΠ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι όμως ανάπτυξη στο έδαφος του καπιταλισμού και ας αξιοποιήσουμε εδώ το παράδειγμα του τουρισμού. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε? Ότι η ανάπτυξη στον καπιταλισμό είναι ανορθολογική, γιατί ακριβώς χρειάζεται μια τεράστια σπατάλη πόρων και υποδομών για να έχουμε ξενοδοχειακές και άλλες υποδομές που θα αξιοποιούνται για 4 έως 5 μήνες το χρόνο. Η δε άναρχη ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών γίνεται σε βάρος των παραγωγικών αλλά και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τέλος, σπατάλη παρατηρείται και στις υποδομές εξυπηρέτησης της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και ταυτόχρονα ανεπάρκεια πόρων όπως το νερό. Δεύτερον, τη χαρακτηρίζει η αβεβαιότητα, όπως συνολικά την καπιταλιστική οικονομία, γιατί ο τουρισμός είναι μια κατεξοχήν αβέβαιη οικονομική δραστηριότητα
που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες και όχι μόνο από τα οικονομικά μεγέθη. Μια οικονομία όπως η ελληνική, στην οποία η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί την ατμομηχανή, όπως λέτε, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τον αβέβαιο χαρακτήρα της καπιταλιστικής οικονομίας, με αποτέλεσμα την πιο συχνή εναλλαγή από τη φάση της ανάκαμψης στη φάση της κρίσης. Μια κρίση που οκδηρώνεται όλο και πιο βαθιά. Τρίτον, οδηγεί η καπιταλιστική ανάπτυξη στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερους επιχειρηματικούς ομίλους, στις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και στο tour operator, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν τα αδιέξοδα για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες παρά την αύξηση των τουριστικών ροών, αυτές συσσωρεύουν χρέη. Τέταρτον, αναδεικνύει τον αντεργατικό χαρακτήρα. Το τουριστικό θαύμα το έχει πληρώσει πολύ ακριβά οι εργαζόμενοι του κλάδου. Η εντατικοποίηση της εργασίας που τσακίζει κόκαλα. Δουλειά 10 και 12 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό, με μισθούς πείνας και κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Με καταστρατήγηση της κλαδικής σύμβασης. Με επιβολή ατομικών συμβάσεων σε συνθήκες άθλιες διαμονής και διατροφής. Γι' αυτό και καταγράφονται πάνω από 60.000 καινείς θέσεις απασχόλησης. Και τέλος, είναι αντιλαϊκός ο χαρακτήρας. Γιατί από τη μια μεριά η χώρα μας μπορεί να έχει πολλές φυσικές ομορφιές, σπάνια πολιτιστική κληρονομιά και υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές υποδομές. Από την άλλη όμως μεριά, η πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας στερείται τη δυνατότητα έστω και για λίγες μέρες διακοπές. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την οποία όλοι σας και προκυνάτε, με κυριότερο γνώρισμα την εγκληματική αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μόλις το 1,2% των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν περιουσία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ κατέχουν το 47,8% του παγκόσμιου πλούτου. Ενώ αντίθετα το 53,2% του ενήλικου πληθυσμού που έχει κάτω από 10.000 εισόδημα ετήσιο έχει μόλις το 1,1% του παγκόσμιου πλούτου. Έτσι λοιπόν είναι το καπιταλιστικό σύστημα, κύριε Σκανδαλίδη, που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και το φτωχό φτωχότερο και όχι όποια κυβερνητική πολιτική. Συμπερασματικά λοιπόν, στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης οι λαοί γίνονται όλο και φτωχότεροι, ενώ στη φάση της κρίσης οι λαοί πληρώνουν τα σπασμένα. Δηλαδή, μονά κερδίζουν, ζυγά χάνουμε. Αυτό άλλωστε εκφράζει και η επιταχυνόμενη πορεία υπερχρέωσης των λαϊκών οικοκυριών. Αλήθεια, γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή την κατάσταση της υπερχρέωσης, δηλαδή η πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εμείς το λέμε καθαρά. Ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Αφενός μεν τσακίσατε στην κυριολεξία με τους μνημονιακούς σας νόμους τα λαϊκά εισοδήματα και πάνω σε αυτά τα τσακισμένα εισοδήματα εξαπολύσατε μια τεραστίων διαστάσεων φοροεπιδρομή και μια εισφοροεπιδρομή με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το αποτέλεσμα αυτό είναι κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, χρέη στην εφορία, το 86,5% αυτών που χρωστάνε στην εφορία, μέχρι 5.000 ευρώ δηλαδή, χρωστάει μόλις το 2,2% των συνολικών ληξιπρόθεσμων φορολογικών φορολογικών εξόδων. Και γιατί δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία αντίστοιχη εικόνα. Με το 90,5% που χρωστάει 30.000 ευρώ, κύριοι αυταπασχολούμενοι και βιοπαλαιστές αγρότες, να χρωστάει το 28,4% του συνόλου των χρεών. Και πάνω σε αυτή την κατάσταση δημιούργησαν κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία με το νέο πτωχευτικό και ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπόλοιπη νομοθετικό του πλαίσιο, ένα συνολικά πλαίσιο διευκόλυνσης των πληστηριασμών. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ιδιώνυμο αδίκημα για τη σωτηρία της ρευστότητας των τραπεζών, παράδοση των κόκκινων δανείων στα φανς και τα οποία επί της ουσίας με αυτόν τον τρόπο έχετε διαμορφώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να βγουν στο σφυρί η πρώτη κατοικία, τα εφόδια, τα εργαλεία, αλλά και η αγροτική γη. Και η διέξοδος αλήθεια ποια είναι? Είναι μήπως οι προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα για επιμήκυνση των δόσεων, 120, 200, 300 δόσεις,
η οποία απλά και μόνο θα διαιωνίζει την ομοιρία τους. Ή μήπως είναι η ακραία πρόταση του Μέρα 25 να απαλλαγούν χωρίς καμία επίπτωση τράπεζες από το σύνολο των κόκκινων δανείων τους και αυτές να μεταφερθούν στις πλάτες των φορολογούμενων μέσα της μετάβασής τους στο πρόγραμμα Οδυσσέας, δηλαδή σε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, ακόμη και των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων. Δηλαδή να φορτωθούν τα βάρη των κόκκινων δανείων στους φορολογούμενους. Το ΚΚΕ στην αντίπερα όχθη αυτών λέει ότι πρέπει να πληρώσουν οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών και το αστικό κράτος μέσα από το γενναίο κούρεμα του συνόλου το χρεών των λαϊκών στρωμάτων στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Και μάλιστα, εδώ αναδεικνύθηκε κάτι άλλο. Τη στιγμή λοιπόν που ο καπιταλισμός δεν σου επιτρέπει να έχεις σπίτι ή το παίρνουν οι τράπεζες, μόνη διέξοδος επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά είναι ο σοσιαλισμός με την υπεροχή του, που ακόμη και σε εκείνες τις εποχές της πιο χαμηλής παραγωγικότητας της εργασίας είχε διασφαλίσει σε όλους το δικαίωμα στη στέγη, χωρίς καμία επιβάρυνση. Αυτή είναι η πολιτική, η υπεροχή του σοσιαλισμού, την οποία όλοι σας πολεμάτε με λύσσα. Αν τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα προσθέσουμε και τις αβεβαιότητες αλλά και τους αρνητικούς παράγοντες, τα πιο δύσκολα, ναι, είναι μπροστά μας. Και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι εκδήλωση της κρίσης της ανεπτυγμένης οικονομίας της Ευρωζώνης, η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα. Είναι η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό, που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις, αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση, στην εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και βεβαίως στην εξυπηρέτηση των δανείων. Ήδη μιλάνε για επιβάρυνση 20 με 30% της εξυπηρέτησης των δανείων, με συνέπεια να υπάρχει ο κίνδυνος για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Τρίτον, είναι η γενίκευση της μπελελιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και η εκδήλωση της σύγκρουσης σε άλλες περιοχές. Και αυτό βεβαίως θα οδηγήσει σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα και σε τροφοδότηση ακόμη περισσότερο της ακρίβειας αλλά και των ελλείψεων βασικών αγαθών. Η Ελλάδα αποτελεί σημεοφόρος των αμερικανοατοικών υπεραλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή. Την έχετε μετατρέψει σε ορμητήριο αλλά και σε δέχτη αντιπίνων. Τη συμμετοχή στον πόλεμο αυτόν την πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Και όλα αυτά τα κάνετε όλοι σας για να υπηρετήσετε το στόχο της άρχουσας τάξης περιγεωστρατηγικής αναβάθμισης, δηλαδή τη συμμετοχή της στο πλιάτσικο ενάντια στους λαούς της περιοχής. Αυτό είναι που δυναμώνει και την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία αν δεν υποδαβλίζεται έχει τουλάχιστον την ανοχή των συμμάχων σας. Γιατί θέλουν οι συμμαχοί σας, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι, να προωθηθούν οι σχεδιασμοί συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μια επιλογή που είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Βεβαίως, κύριοι της κυβέρνησης, απέναντι σας έχετε μια βολική κριτική, αυτή των άλλων κομμάτων, μια κριτική άσφαιρη και ανούσια, η οποία προσπαθεί να συγκαλύψει τις ευθύνες που έχουν αυτά τα κόμματα για την κατάσταση που βιώνει ο λαός και η νεολαία μας, αλλά και ταυτόχρονα να καλλιεργήσει αυταπάτες για δίθεν λύσεις που θα ανακουφίσουν δίθεν τον κόσμο. Η κριτική τους βασίζεται στην απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λίγο πιο ψηλά η ακρίβεια στη χώρα μας από ότι είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό μιλάτε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Μιλάτε για ισχυροκέρδια και υπερκέρδη, τα οποία όμως υπάρχουν βεβαίως, αλλά αποτελούν απλά και μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Και συσκοτίζεται με αυτόν τον τρόπο τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, δηλαδή τους διαχρονικά χαμηλούς μισθούς και συντάξεις για τα οποία ευθύνεσαι όλοι σας. Γιατί κυρία Αχτσιόγλου, μια και ανεφερθήκατε και σε μένα, ο νόμος για τον καθορισμό του κατώτερου μισθού έχει το δικό σας όνομα μαζί με αυτό το όνομα του κυρίου Βρούτση. Δεύτερον,
γιατί οι τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις έγιναν λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φτηνό χρήμα για τις επιχειρήσεις, ακρίβεια για το λαό. Τρίτον, οφείλεται στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, γι' αυτό οι υψηλότερες τιμές στις τουριστικές περιοχές, μια και απευθύνονται σε εισοδήματα υψηλότερα. Τέταρτον, στην απελευθέρωση της ενέργειας και στο ακριβό μείγμα της πράσινης μετάβασης. Ακριβή ενέργεια που συμπαρασύρει και το κόστος παραγωγής σε άλλους κλάδους. Και τέλος, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιθασεύσει την ακρίβεια με τα διάφορα καλάθια, που επί της ουσίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαφημιστική σύμπραξη κυβέρνηση και μεγάλων σούπερ μάρκετ, στα οποία και θα κατευθύνεται όλο και μεγαλύτερο μέρος της λαϊκής κατανάλωσης, μια λαϊκή κατανάλωση η οποία θα συμπιέζεται στα επίπεδα του καλαθιού με μηδαμινές επιπτώσεις στον τιμάριθμο, ή στην επιδότηση του ρεύματος, που αποτελούν επί της ουσίας μια αναδιανομή της φτώχειας και της μιζέριας και στο τέλος αυτές οι επιδοτήσεις καταλήγουν στις τσέπες των επιχειρηματιών ενέργειας. Και το θέμα δεν είναι αν ο λαός θα κληθεί να πληρώσει την ακριβή ενέργεια ως φορολογούμενος ή ως καταναλωτής. Αλλά στην ίδια ρότα κινούνται και προτάσεις των άλλων κομμάτων περί πλαφών, λέει, στην τιμή. Λες και τη διαφορά ανάμεσα στο πλαφόν της τιμής και στην τελική και στην αρχική τιμή της ενέργειας δεν θα την καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό που κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Τη διαφορά ανάμεσα στο πλαφόν και στην αρχική τιμή την καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή τα χρήματα των φορολογούμενων. Ούτε βέβαια είναι λύση η κρατικοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή η επαναφορά στο 51% των μετοχών στο δημόσιο. Γιατί η κρατική παρέμβαση γίνεται πάντοτε ως ρυθμιστικός παράγοντας ανάμεσα στις επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις ενέργειας κερδίζουν, οι άλλες επιβαρύνονται από την αυξημένη τιμή της ενέργειας. Άρα, ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους είναι για να ανακουφίσει κατά κύριο λόγο αυτές τις επιχειρήσεις. Μέσα από την κρατικοποίηση κοινωνικοποιούνται τα χρέη, γιατί κρατικοποιούνται χρεωμένες επιχειρήσεις. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία δείχνουν το δρόμο. Και αυτό ακριβώς υπηρετεί γενικά τις ανάγκες του κεφαλαίου στον ανταγωνισμό που υπάρχει. Έτσι, είτε η όποια κρατική παρέμβαση κατά κύριο λόγο σχετίζεται με την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τα συμφερόντων τους, για παράδειγμα, οι νόμοι είναι γνωστές. Στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που η δημόσια ΔΕΗ πουλούσε στους ανταγωνιστές ρεύμα φτηνότερο του κόστους παραγωγής για να μπορούν να έχουν κέρδη ανταγωνιστές. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι ποιος κερδίζει, το θέμα είναι ποιος χάνει και από αυτή τη διαδικασία ο λαός χάνει. Μια κρατική παρέμβαση βεβαίως που κάνει μια αναδιανομή της φτώχειας ανάμεσα στους λιγότερους φτωχούς και τους εξαθλιωμένους. Και το θέμα δεν είναι από ποια τσέπη θα πληρώσει ο λαός, από αυτή του καταναλωτή του φορολογούμενου. Με τις θέσεις σας και την κριτική σας προσπαθείτε να εξοραίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την παρουσιάσετε ως τον πυροσβέστη, ενώ αντίθετα αποτελεί τον εμπριστή των λαϊκών δικαιωμάτων και των λαϊκών αναγκών. Αποτελεί το ιερατείο της διαφθοράς με τους 14.000 λομπίστες και τους αναρρύθμιτο ανεπίσημους λομπίστες. Και μόνο η πρότασή της για επιτάχυνση των πράσινων επενδύσεων στην ακριβή λοιπόν πράσινη ενέργεια και αντικατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου με το ανεπαρκές αλλά και πιο ακριβό αμερικάνικο LNG διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ακριβό ενεργειακό μείγμα. Οι δικοί μας στόχοι πάλις δεν διαφέρουν με τους δικούς σας σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά διαφέρουν στην κατεύθυνση. Δεν είμαστε στην ίδια ρότα με εσάς που λέτε για μείωση του ΦΠΑ. Εμείς μιλάμε για κατάργηση του ΦΠΑ. Εσείς λέτε για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Εμείς δεν θέλουμε τους αντιλαϊκούς φόρους τους έμεσους, θέλουν να καταργηθούν. Είμαστε σε αντίθετη ρότα, γιατί ακρίβεια για το ΚΚΕ δεν αποτελεί φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα των νόμων της καπιταλιστικής αγοράς και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Οι προτάσεις μας και οι στόχοι πάλις στοχεύουν στις αιτίες των προβλημάτων, σημαδεύουν τους πραγματικούς υπευθύνους, από τους οποίους ζητάμε να πληρώσουν για να ανακουφιστεί ο λαός για την επιστροφή των απολειών τους. Ενώ εσείς
είσαστε όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντεργατική αντιλαϊκή της πολιτική, με το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Αυτά σας συνδέουν και αυτά σας καταστούν απέναντι στο λαό και στις ανάγκες του. Η διέξοδος προς όφελος της εργατικής τάξης και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, προς όφελος των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων και της νέας γενιάς των λαϊκών στρωμάτων, δεν βρίσκεται εντός των τυχών του συστήματος, το οποίο γεννάει φτώχεια, μιζέρια, εξαθλίωση για τους πολλούς και πολέμους. Δεν βρίσκεται στην πολιτική σταθερότητα που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία. Ούτε βρίσκεται στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν βρίσκεται με το λαό στο ρόλο του θεατή. Άλλωστε, η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα βαδίσει στα πλαίσια που έχουν καθορίσει και καθορίζουν η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, οι δεσμεύσεις μας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η διέξοδος βρίσκεται με το λαό πρωταγωνιστή των κοινωνικών εξελίξεων, οργανωτή της πάλης για ρήξη και ανατροπή. Αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο της εργατικής τάξης και του λαού είναι που τον τρέμει το πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης. Γι' αυτό προσπαθεί να παρεμποδίσει την οργάνωση εργατικής τάξης στα σωματεία, νόμος Χατζηδάκη, ή να φαλκιδέψει το απεργιακό δικαίωμα, νόμος ΣΥΡΙΖΑ για το 51%. Προχωράει στην προληπτική παρακολούθηση του εχθρού λαού. Καταφεύγει στην αστυνομική βία και στην κρατική καταστολή. Όμως όλα αυτά δεν θα αποτρέψουν το ποτάμι της λαϊκής οργάνωσης. Και αυτό το εγγυάται μόνο το ΚΚΕ, γι' αυτό ισχυρό κουκουέ για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων, για να στοχεύσουμε αποτελεσματικά τον πραγματικό αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου. Ευχαριστώ πολύ.